centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Ζήση, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα και στην Έλληνα. Καλό χειμώνα και πούμε. Καλημέρα. Αρχικά μπορώ να κάνω μία ερώτηση. Αυτά είναι, ναι. Κύριε Ζήση, δίνατε κι εσείς για πιστοποίηση? Πού το είδατε πιστοποίηση? Εγώ όταν πάω και κάνω τέτοια πράγματα κάνω και ρεπορτάζ. Δεν ξεφεύγετε κύριε. Για να δω, λέω, ποιοι άλλοι έχουν δώσει. Τι κρίμα που δεν δίναμε την ίδια μέρα να αντιγράψω. Λόγω της ιδιότητας ως γεωπόνου, ήθελα και εγώ να πιστοποιηθώ ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Έκανα το πρόγραμμα αυτό όπως και εσείς. Δώσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Περάσαμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εντάξει. Ναι, αισιόδοξο και το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι δεν έχω κάποιο θέμα. Τα πήγαμε καλά. Ναι, αλλά ποιοι έγραψαν πιο εύκολα τώρα, η Έλενα ή ο κύριος? Εμένα ήταν τα πιο δύσκολα θέματα που έχουν βάλει ως τώρα. Όχι, ρε Έλενα, τι κατεμιά είναι αυτή. Καλή μόνο. Τέλος πάντων, και από ό,τι είδα, η αλήθεια είναι τις πρώτες δύο εβδομάδες ήταν ίσως πιο βατά τα θέματα. Τις επόμενες ήταν λίγο πιο δύσκολα. Ακριβώς. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, υπάρχει όμως μια τράπεζα θεμάτων, όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι που γίνονται εκπαιδευτές ενηλίκων, όπου από εκεί αν διαβάσεις θεωρώ ότι είσαι σχετικά προετοιμασμένος για να μπορείς να πετύχεις τις εξετάσεις. Και βέβαια όμως αυτό παίζει και ρόλο από την εκπαίδευση που έχεις κάνει ήδη. Ναι, συμφωνώ. Όλα λοιπόν καλά να πάνε και για όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Είπε όμως μια μαγική κουβέντα τώρα ο κύριος. Καλό χειμώνα! Τρομάζουμε κύριε Ζήση λίγο, τρομάζουμε. Πειράζει? Εντάξει, ας είμαστε λίγο συγκρατημένα αισιόδοξοι και θα δούμε τι θα γίνει. Μισό λεπτάκι να τα εξηγήσουμε λοιπόν τώρα. Εδώ έχουμε την Παρασκευή πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση με τι τιμή θα ξεκινήσουμε? Την Παρασκευή που μας πέρασε, ρωτώντας λίγο για τις τιμές και το πού μπορεί να ανοίξει με την συγκεκριμένη τιμή που ήταν. Για Καστοριά μιλάμε τώρα, έτσι. Μην παρασύρεστε με αυτά που ακούτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Για Καστοριά με τι ξεκινάμε? Εδώ υπολογίζαμε να φτάσει μέχρι το 1,10. Κάποιοι συνάδελφοί σας το βλέπουν και μέχρι 1,15, πρέπει να σας πω. Δεν ξέρω αν θα βγει το 1,15. Η εβδομάδα αυτή θα δείξει μέχρι την Παρασκευή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από χθες έχουμε μια αύξηση πάλι. Συμπάνετς. Κάθε βετίο. Τι κακό είναι αυτό, κύριε Ζήση. Κάθε βετίο που έρχεται στα βενζινάδικα έρχεται με νέα αυξημένη τιμή. Σε μια εβδομάδα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έχω την αίσθηση ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας θα πληρώσουμε τη βενζίνη 1,80. Ήδη στο 1,75 πρέπει να έχει. Ήδη στο 1,78. Ανάλογα το κρατήριο, αλλά και κοντά είναι. Και μέσος όρος περίπου 1,75. Άρα λοιπόν θα φτάσουμε το 1,80 όπως και να έχει. Μα τι γίνεται εδώ? Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι το θέμα πρακτικών αυτό, είναι καθαρά θέμα εταιριών και η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί κάθε εταιρεία. Υπάρχει περίπτωση ναι, κάθε μέρα να παίρνει ή να παίρνει ή να κατεβαίνει. Το να κατεβαίνει δυστυχώς δεν το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι μόνο ανεβαίνει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το παρακολουθούμε όντως, αλλά θα μπορούσε και το κράτος λίγο να μειώσει και κανέναν φόρο, να πάμε λίγο χαμηλότερα, να μπορέσει ο κόσμος να βάζει λίγο πετρέλαιο, να μπορέσει να περάσει λίγο χειμώνα. Να σας εξηγήσω. Με πόσο κλείσαμε, κύριε Ζήση, θυμίστε μας λίγο με πόσο κλείσαμε. Κοντά στο ευρώ είχαμε κλείσει. Άρα λοιπόν, όσοι έβαλαν λίγο πετρέλαιο τότε, είναι λίγο τυχεροί σήμερα, γιατί εν πάση περιπτώσει τότε το παίρνουν και λίγο φθηνότερο. Και λίγο φθηνότερο, αλλά τώρα επειδή με βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και με το επίδομα θέρμανσης. Με το επίδομα. Το οποίο θα ξεκινάει με μια βάση των 300 ευρώ. Ναι. Αυτομάτως είναι 80 ευρώ από την προηγούμενη σαν τιμή βάση. Ναι. Και μια αύξηση αντί για 10% για κάθε ανήλικο τέκνο πάμε στα 20%. Που σημαίνει ότι θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα πάρουν. Είναι διπλασιασμός σχεδόν για κάθε παιδί. Έτσι υπολογίζοντας εδώ στην Καστοριά, δύο ανήλικα τέκνα περίπου, αν έχει κάποιος. Και μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά λοιπόν ανήλικα. Με δύο παιδιά ανήλικα, αγγίζει πάνω από 400 ευρώ
Το ποσό πέρσι ήταν στα 2,70 με 2,80. Σχεδόν διπλασιάζεται το ποσό λοιπόν που κάποιος πέρσι πήρε μια επιδότηση με αυτή που θα πάρει φέτος. Δεν διπλασιάζεται, αλλά τουλάχιστον έχει ένα 40% παραπάνω. Ναι. Δηλαδή από τα 280 αν είχε πέρσι. Α, 280 είχε πέρσι, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Ναι, 400 με 420 ευρώ. Δηλαδή 120-140 ευρώ παραπάνω. Μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό σε σχέση με το να είναι έτσι όπως είναι και με τα πέρσινα δεδομένα. Και μάλιστα θα είναι και περισσότεροι οι δικαιούχοι, γιατί πολλοί πέρσι λόγω των εισοδηματικών ή περιουσιακών στοιχείων δεν μπόρεσαν να πάρουν το επίδομα, έτσι. Εντάξει, δεν το άνοιξανε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Ναι, το άνοιξανε λίγο δηλαδή, στα εισοδηματικά, πώς δεν το άνοιξαν, το άνοιξανε. 26.000 ήταν με δύο ανήλικα τέκνα, τώρα πάει στις 29.000. Ναι. Δεν πήγε δηλαδή 35 και πάνω που θα μπορούσε να πάρει ένα ευρύ κοινό που είναι περίπου η μεσαία τάξη όταν εργάζονται και οι δύο. Από εκεί και πέρα, το καλό είναι ότι από 100 εκατομμύρια νομίζω πήγαν στα 160 εκατομμύρια τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν. Και έτσι αν δεν είναι περισσότεροι δικαιούχοι, προφανώς θα μοιραστούν σε αυτούς που ήδη είναι δικαιούχοι και τους πάρουν και το ποσό που τους λέω πολύ περισσότερα χρήματα. Έχω μια απορία. Το βασικό όμως είναι να κρατηθεί η τιμή σταθερή, να μην υπάρχει άνοδο, που δυστυχώς αυτά που βλέπουμε και οι τάσεις είναι τουλάχιστον έως τέλος της χρονιάς να πηγαίνει ανωδικά. Αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζήση. Καλά, ξεκινάμε με ένα 10. Πού τη φτάνουμε τη δουλειά μέχρι το τέλος της χρονιάς? Δυστυχώς αυτές οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι τουλάχιστον σταθερή τιμή με ανωδικές τάσεις. Εδώ ακούμε ότι και από συναδέλφους σας τα ακούμε αυτά. Βάζοντας βενζίνη, τους ρωτάμε. Αν φτάσει το βαρέλι μας, λένε, 100 δολάρια, θα πάρουμε τη θέρμανση με 1,5 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο, αν θα φτάσει, θα πάρει κάποια οριζόντια μέτρα την κυβέρνηση να μην έχουμε την τιμή αυτή. Γιατί είναι απαγορευτική. Αν πάει 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, εντάξει. Απαγορευτική και τώρα είναι. Απλά τουλάχιστον λίγο ισοσταθμίζεται με το επίδομα. Το οποίο είπαμε ότι θα είναι αυξημένο φέτος. Ναι. Και βέβαια αρκεί να το δούμε και στην πράξη. Γιατί και πέρσι θυμόσαστε που και πέρσι λέγαμε για τα 600 πέρσι. Θυμάστε που λέγαμε τα 600. Αν θα βάλει 1500 λίτρα κάποιος, θα πάρει 650 με 700 ευρώ. Τα 600. Εν τω μεταξύ το 600 πέρσι δεν το πήρε κανένα στην Καστοριά, υπενθυμίζω. Γιατί για να έχει 600. Δεν το πήρε κανένα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το πήρε για την Καστοριά, πάντως δεν το πήρε κανένα. Και μάλιστα για να πάρει το 600 όπως ήταν τα πράγματα πέρσι, έπρεπε να ζήσει στα 5.000 μέτρα και να έχει κανένα 10 παιδιά. Έτσι έπαιρνε το 600. Όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Κανένα δεν το πήρε στην Καστοριά και να δούμε φέτος. Μιλούσαμε για τα 600 και όταν ήρθε ο λογαριασμός, τότε όλοι έπεσαν από τα σύννεφα για το τι πραγματικά συνέβη. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Η αλήθεια είναι με αυτό που έχουν ανακοινωθεί, αν πραγματικά υλοποιηθούν, θεωρώ ότι τουλάχιστον μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά ανήλικα θα φτάνει τα 420 ευρώ επίδομα σε σχέση με τα 280 πέρσι. Τα 400 κάτι επίδομα, μάλιστα. Τα οποία θα εισπραχθούν πριν τα Χριστούγεννα, έτσι. Αυτό ακούμε τουλάχιστον. Αυτό ακούμε. Περιμένουμε την σχετική υπουργική απόφαση το πόσο ναι, η διαδικασία θα είναι ίδια πάλι, δηλαδή μπαίνω, κάνω την αίτησή μου και όποτε πάρω πετρέλαιο θα μου πιστωθούν τα χρήματα αυτά πίσω. Ίσως εκεί αλλάξει κάτι, γιατί ως τώρα λέγαμε ότι ήταν σε δύο δόσεις χωρισμένο το επίδομα. Η πρώτη δόση όσοι έχουν πάρει μέχρι τέλος Νοεμβρίου νομίζω και το ποσό έπαιρνε τέλος Δεκεμβρίου. Ναι. Και όσοι δεν είχαν πάρει πριν το έτος, μετά το έτος, παίρνανε το καλοκαίρι. Το παίρνανε τον τέλος Μαΐου ή τον Ιούνιο. Το καλοκαίρι το παίρνανε. Ναι. Τώρα ακούγεται ότι ασχέτως αν θα πάρει ή όχι κάποιος, θα πάρει το ποσό το οποίο δικαιούται και θα μπορεί μέχρι το τέλος της χρονιάς να βάλει τις αντίστοιχες ποσότητες. Άρα λοιπόν, πρώτα θα πάρει το ποσό. Θα πάρει το ποσό πρώτα, πριν βάλει το πετρέλαιο. Αυτό ακούγεται. Σας λέω, δεν ξέρω. Για να διευκολυνθεί στην αγορά, δηλαδή να έχει και ένα 400 παραδείγματος χάρη για να ξεκινήσει. Ακριβώς. Αυτό άκουσα σε. Βέβαια, αν δεν βάλει, φαντάζομαι, θα επιστραφεί το ποσό. Προφανώς, αν δεν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή θέρμανση, γιατί δεν είναι επίδομα θέρμανση, όχι επίδομα πετρέλαιο. Ναι, μπορεί. Το ίδιο ισχύει για ξύλα και πέλετ και τα λοιπά, ναι. Αφού ισχύει για όλες τις μορφές ενέργειας, αν δεν προσκομίσει καν δικαιολογητικό ότι έκαψε κάποια μορφή ενέργειας,
προφανώς και τα λεφτά θα επιστραφούν. Τα λεφτά θα επιστραφούν πίσω. Μάλιστα. Το καλό όμως είναι να ισχύσει αυτό που ανακοινώθηκε και το άκουσα τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο τον Υπουργό, ότι εξετάζεται να δοθεί προκαταβολικά. Να δοθεί το ποσό τέλος... λοιπόν. Μάλιστα. Ναι. Και μετά. Αυτό και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για να μπορέσει όλο να συμπληρώσει τα χρήματα τα οποία χρειάζεται για σωστά, να βάλει πετρέλαιο θέρμα στην προκειμένη περίπτωση που γι' αυτό μιλάμε τώρα. Από την εμπειρία σας, η χρονιά όπως έκλεισε πέρσι, έβαλε ο κόσμος να ξεκινήσει, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Ζήση, τα ηλεύτες καίνε. Το πετρέλαιο μπορεί να μην ξεκίνησε, αλλά οι ηλεύτες καίνε. Η αλήθεια είναι τουλάχιστον, για τουλάχιστον μία εβδομάδα, να μην σας πω και περισσότερο, όλοι μας αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε θέρμανση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς, ακριβώς. Όσοι προνόησαν και άφησαν λίγο πετρέλαιο από πέρσι, καλώς. Όσοι δεν. Κοιτάξτε, επειδή άγγιξε το ευρώ πέρσι, δεν πήραν μεγάλες ποσότητες ο κόσμος. Φοβήθηκε, σου λέει, άντε. Πολύ είναι. Με το τι θα γίνει τη νέα χρονιά. Να ξέρει τι θα γίνει στη νέα χρονιά όμως. Ναι, ίσως κάτι, αν η τιμή του δεν ξεπεράσει το 1,10 και με το επίδομα το συγκεκριμένο να είναι πιο κερδισμένο από την πέρσινη χρονιά. Αν θα βάλουν τώρα στο ξεκίνημα και είναι χαμηλή τιμή. Και χαμηλή τιμή. Δηλαδή ενώ αν είναι μέχρι 1,10 και πάρουν 400 ευρώ, κατεβαίνει αρκετά η τιμή του πετρελαίου. Άρα μια συμβουλή τώρα στο ξεκίνημα είναι, γιατί συνήθως λέμε πόσο να βάλουμε για να δούμε την τιμή αργότερα. Φαίνεται προσωπικά, ότι μέχρι το τέλος χρονιάς η τιμή θα είναι ανωδική. Άρα προσωπικά, η συμβουλή είναι βάζουμε όσο προσωπικά μπορούμε περισσότερο τώρα. Κοιτάξτε, η δική μου συμβουλή ποια είναι. Βλέποντας την αρχική τιμή, ο κόσμος να πάρει αυτό που χρειάζεται, την ποσότητα που χρειάζεται, και αν δει ότι πάει να ανέβει, να συμπληρώσει τη δεξαμενή του μέχρι εκεί που αντέχει. Μάλιστα. Οικονομικά ή όσο μπορεί. Στο ξεκίνημα πάρει μια ποσότητα και βέβαια ανάλογα τη τιμή και βέβαια περιμένοντας και το την ακριβή υπουργική απόφαση την οποία θα ορίζει το πώς ακριβώς θα το επίδομα. Την οποία πότε γιατί θα έχουμε για να μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων, κύριε Ζήση. Πότε θα έχουμε αυτήν την Κύπριο. Κανονικά μέχρι τις 15 πρέπει να έχει βγει. Συνήθως όμως, γιατί εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει μέχρι τις 15, βγαίνει μετά. Να παράξουμε. Και δεν βγαίνει μέχρι τις 15, μα δεν αρχίζει και η εφαρμογή. Που για μένα θα έπρεπε 15 που ξεκινάει το πετρέλαιο, 15 να ξεκινάει και η εφαρμογή. Α, συγγνώμη, δηλαδή, αν βάλω εγώ 15, δεν θα μου δώσετε τιμολόγιο. Δεν θα μου δώσετε δώσουμε, αλλά η εφαρμογή, αν θα γίνει πάλι με τις αιτήσεις και ποιοι είναι δικαιούχοι, που με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι θα ξαναγίνει, όπως πέρυσι. Μάλιστα. Καλά. Ναι, δεν ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν ειδοποιήσει ότι θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου, μάλιστα, θα είναι έτοιμη η εφαρμογή. Μάλιστα. Και πέρυσι, αν θυμάστε, για ένα μήνα είχε ανοίξει, για 1,5. Μπράβο, ναι. Και μετά άνοιξε από την επόμενη χρονιά και πάλι. Μετά είχε κλείσει και άνοιξε από την επόμενη χρονιά. Μπράβο. Ναι. Δεν ξέρω αν με τον ίδιο τρόπο γίνει και φέτος, δηλαδή να είναι για κάποιο διάστημα ανοιχτή η εφαρμογή. Τουλάχιστον θα έπρεπε από τις 15 έως τέλος του χρόνου να κάνουν τις αιτήσεις όλος ο κόσμος. Και μάλιστα με πολύ προσοχή, να το πούμε αυτό με πολύ προσοχή, ένα νούμερο να κάνεις λάθος στην παροχή ή δεν ξέρω εγώ σε έναν άλλον αριθμό κτλ. Τελείωσε, δεν παίρνεις το επίδομα. Είναι τόσο ηλεκτρονικά τα θέματα που σε βγάζει κατευθείαν με ένα λαθάκι έξω. Ακριβώς, φέτος τουλάχιστον θα ισχύει αυτό, γιατί για τον χρόνο, επειδή υπάρχει μια περίπτωση, σίγουρα θα μπουν κάποια συστήματα στα βιτιοφόρα όπου θα γίνεται ηλεκτρονική έκδοση των παραστατικών. Από εκεί και πέρα ίσως δεν χρειάζεται και η ΔΕΗ, ίσως δεν χρειάζεται και την επιτεμένα αφημή και ταυτότητα του δικαιούχου. Είμαι έτοιμος. Ναι, θα προφανώς θα είναι έτοιμα, γιατί θα πηγαίνουν ηλεκτρονικά και πηγαίνουν στο σύστημα. Μάλιστα. Θα μπουν αυτά τα μηχανήματα και σε εμάς και θα εκδίδονται κατευθείαν ηλεκτρονικά τα παραστατικά. Με το που βάζετε λοιπόν το πετρέλαιο, κατευθείαν έφυγε. Τι έβαλες σε μένα, πόσο έβαλες, ποια είναι η τιμή κατευθείαν. Εκείνη τη στιγμή κόβεται και η απόδειξη, το τιμολόγιο. Οπότε τελειώσαμε. Και φεύγει ηλεκτρονικά κατευθείαν. Αυτά όμως για του χρόνου, όχι για φέτος. Για του χρόνου, μιλώντας στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε φέτος, όσοι δεν έχουν προμηθευτεί τα συστήματα αυτά, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με χειρόγραφες αποδείξεις και από εκεί και πέρα όμως από την αρχή του έτους θα γίνει ηλεκτρονική. Μάλιστα. Η καταγραφή όλων των παραστατικών. Τώρα για να δούμε, υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Ζήση, δηλαδή έχουμε τα πρώτα τηλεφωνήματα, κυρίως φαντάζομαι ότι ρωτάνε όλοι για την τιμή, δεν νομίζω να ρωτάνε κάτι άλλο. Το βασικό ερώτημα και για το επίδομα μετά. Αυτά τα δύο ρωτάνε.
Έχουμε λίγο ενδιαφέρον όμως. Χθες και σήμερα όμως που μίλησα με συναδέλφους και προσωπικά στη δική μου επιχείρηση, ήδη ξεκίνησαν οι παραγγελίες. Α, κάνουν και τις παραγγελίες τους, μάλιστα. Κάνουν και τις παραγγελίες γι' αυτό που σας είπα και πριν. Γιατί δεν έχουν προμηθευτεί πέρσι πετρέλαιο όλοι για να γεμίσουν τις εξαμενές. Κατάλαβα. Να ρωτήσουμε το εξής. Ανοχή υπάρχει στην πληρωμή. Τι κάνετε οι βενζινοπόλες? Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε εξηγήσει πλέον, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Τη διάθεση την έχουμε, τη δυνατότητα δεν έχουμε. Αντιλαμβάνεστε, όταν θέλουμε εμείς να φέρουμε ένα βιτίο, το οποίο μπορεί να κοστίζει και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ. Και πρέπει να το πληρώσετε μέσα σε, άμεσα, μάλλον. Όχι άμεσα, προκαταβάλουμε τα χρήματα για να έρθει. Όχι. Πριν έρθει, λοιπόν, πληρώνετε. Ακριβώς. Προκαταβάλουμε τα χρήματα, όσο και καλή διάθεση να έχει κάποιος. Φανταστείτε να δώσει και να έχει μια ανοχή, ναι, πάνω από εβδομάδα να μην δεν πληρωθεί οτιδήποτε άλλο. Γίνεται ένα κόστος τεράστιο, γιατί μετά, μέχρι τώρα, ναι, μπορεί να φέρεις και 5 φορές βιτίωση και να φτάσεις ένα ποσό πάνω, ναι, των 200 ευρώ. Δεν είναι λίγα ευρώ τα ποσά που παίζετε εσείς πραγματικά. Ακριβώς. Με τα οποία παίζετε εσείς. Είναι σοβαρά ποσά. Είναι μεγάλα τα ποσά, ναι, και δυστυχώς δεν έχουμε και τη δυνατότητα του κέρδους, του μεγάλου κέρδους, για να, ναι, μπορούμε και εμείς να αντέξουμε. Έχετε τζίρο πολύ μεγάλα ποσοστά. Πολύ μεγάλο ποσό, συγγνώμη, αλλά σαν κέρδος είναι ελάχιστα από όλα αυτά. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε στην καλύτερη περίπτωση να κερδίσει κάποιος ένα 3%. Που αντίστοιχες δουλειές και τα λοιπά μπορεί να κερδίζουν από 15% και 20%. Για τέτοια και λέω ένα μικρό ποσό. Ναι, ναι. Δυστυχώς και τα κέρδη έχουν μειωθεί και οι τιμές που συγκρατούνται, να ξέρετε, είναι από τους συναδέλφους όλους που είναι χαμηλά. Γιατί καμία εταιρεία δεν χαρίζεται, καμία εταιρεία δεν κάνει σκόντο. Ναι. Οι εταιρείες είναι απρόσωπες, οι εταιρείες αυτό που θέλουν να πουλήσουν και το κέρδος που θέλουν να βγάλουν, θα το βγάλουμε. Εμείς που έχουμε την επαφή με τους συμπολίτες μας, που είμαστε όλοι γνωστοί στην πόλη, είμαστε μια πόλη που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Δυστυχώς εμείς κρατάμε τις τιμές εκεί που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν γίνεται καμία διευκόλυση από τις εταιρείες. Μάλιστα. Ακόμα και στο θέμα της πίστοσης, αν μας πίστωνε η εταιρεία και εμάς, θα μπορούσαμε και εμείς να πιστώνουμε τον κόσμο. Όταν η εταιρεία ίδια, ανάλογα και όσο και μεγάλη κατανάλωση να κάνει, σου ζητάει προκαταβολικά τα χρήματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι θα είστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα να δώσετε πετρέλαιο, δηλαδή εσείς θα τον προμηθευτείτε από την Πέμπτη? Όχι, εμείς έχουμε δώσει τις παραγγελίες μας στις εταιρείες. Ναι. Παρασκευή ξεκινάει η διάθεση. Ναι, εννοώ. Παρασκευή ανοίγει το δηληστήριο, δεν δίνει. Α, δεν μπορεί να δώσει από νωρίτερα. Okay. Άρα λοιπόν εσείς την πρώτη μέρα, ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά, θα μπορείτε να δίνετε. Λογικά, ναι. Από τη στιγμή που θα έρθει το καύσιμο, από το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, κύριε Ζήση. Στην ουσία το ξεκίνημα θα γίνει από τη Δευτέρα, στην ουσία. Α, γιατί πέφτει και Σαββατοκύριακο μετά. Σαββατοκύριακο βιτία δεν έρχονται? Σάββατο έρχεται, Κυριακή όχι. Κυριακή όχι, μάλιστα. Απλά όλος ο κόσμος την Παρασκευή που θα είναι τέλος εβδομάδας θα μάθει τη τιμή, θα ακούσει τη τιμή και θεωρώ από Δευτέρα θα ξεκινήσουν. Θα κάτσει να σκεφτεί όλο το Σαββατοκύριακο τι να κάνει. Οι παραγγελίες αυτές οι οποίες, ναι, θα είναι μεγαλύτερες. Τι χειμώνας, κύριε Ζήση. Θα είναι οι αναγκαίες, ποσότητες. Τι χειμώνας, κύριε Ζήση, με αυτή την τιμή το πετρέλαιο, με αυτή την τιμή το αέριο, με αυτή την τιμή το ξύλο, με αυτή την τιμή το ρεύμα. Το ρεύμα και με τι τιμή τα αγαθά πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ. Από εκεί και μετά είναι ένας χειμώνας, πραγματικά βασανίζεται πάρα πολλοί κόσμος. Πώς θα περάσει αυτόν τον χειμώνα που σιγά σιγά έρχεται? Εμείς το καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς όταν λέμε τη τιμή, όταν είναι πάνω από ένα ευρώ, και εμείς δυσκολευόμαστε. Ζοριζόμαστε και εμείς όταν θα ευθυνόμαστε στους πελάτες μας. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να δοθεί μια άλλη λύση με το να κατεβεί ο ειδικός χώρος. Μα χρόνια λέμε οριζόντια για όλους, ναι, μια χαμηλή τιμή να βάζει ο κόσμος. Ακριβώς. Όχι να γεμίζει τεπόζιτα, αλλά να, ναι, να πλημμυρίζει. Και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι περισσότερο ευνοημένοι με την τιμή στην Νότια Ελλάδα, γιατί δεν καίνε εκεί πετρέλαιο. Εμάς μας ενδιαφέρει αν είναι χαμηλή τιμή. Και από εκεί πέρα ας διαλέξει και ας κάψει ο κάθε συμπολίτης μας όσο θέλει, όσα λίτρα θέλει. Και από τη στιγμή που πήγαμε σε τέτοιου είδους επιδότηση, καλό θα ήταν να παρέμενε όπως ήταν παλιότερα επιδότηση του λίτρου, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας τι θα πάρει πίσω. Πόσα λίτρα να βάλω. Ούτε συντελεστές, ούτε με 10, ούτε με 20% κάθε παιδί, όπως ήταν παλιότερα. Επιδοτήσει 25 λεπτά το λίτρο. Μέχρι 3.000 λίτρα δικαιούσε. Να ξέρεις ότι έβαλες. Τόσα λίτρα θα πάρεις πίσω. Θα πάρεις 500 ευρώ πίσω. Τελείωσε. Να γνωρίζει ο κόσμος.
Αφού θέλαν να πάμε σε αυτή τη διαδικασία του επιδόματος, έπρεπε να είναι διαφορετική. Ιδάλλως θα έπρεπε να πάμε στη λύση της μείωσης των φόρων. Ενώ τώρα είναι γρίφος, είναι ένιγμα πόσα θα πάρεις. Δηλαδή χρειάζεται κόπος για να το υπολογίσεις. Πλέον το έχουμε μάθει πόσα θα πάρουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σαφής με το πόσα λίτρα θα βάλει. Δεν ανταποκρίνεται, είναι στις ποσότητες που θα βάλω. Ναι. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε. 360 ευρώ στον τόνο είναι ο ειδικός φόρος. Μάλιστα. 36 λεπτά δηλαδή. 36 λεπτά είναι ο φόρος. Ναι. Και εμείς λέμε 30 λεπτά κατεβάστε τον και κρατήστε τα 6, τα 60 ευρώ στον τόνο. Την κατανάλωση που θα γίνει θα πάρουν τόσα χρήματα όσα δεν μπαίνουν με τα 360 ευρώ. Και πάνω στα 360 ευρώ είναι και το ΦΠΑ. Ακριβώς. Δηλαδή φτάνουμε 40 και λεπτά. Αν αυτά τα 40 λεπτά είχαν φύγει, αυτομάτως ήμασταν εκτός στην τιμή που λέμε, στα 65 με 70 λεπτά. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πανεπιστήμια βγάζουν, δεν ξέρω. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το πόσο ακριβά πληρώνουμε με τον ειδικό φόρο. Και ο ειδικός φόρος είχε μπει για ένα συγκεκριμένο σκοπό, για την πάταξη του λαθρομπορίου. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτό δεν το πετύχαμε. Και από τη στιγμή που δεν το πετύχαμε, άρα πρέπει να ξαναέρθουμε στην προγενέστερη κατάσταση. Και να δούμε τι κάναμε και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, να βρούμε έναν τρόπο κανονικό, όχι να βασανίζουμε τον κόσμο. Μα αυτή τη στιγμή υποτίθεται πατάσουμε το λαθρομπόριο με τα συστήματα ισχυρών και κρόων που έχουν μπει σε όλους τους πρακτηριούχους. Από το πρακτήριο δεν μπορεί να φύγει το προϊόν. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι και αλλιώς. Το ότι γίνεται, αν γίνεται, που θεωρώ ότι γίνεται, αλλά γίνεται στα βιτιοφόρα και στις μεγάλες εταιρείες που εκεί δεν τόλμησαν να βάλουν τα ισχυρών και κρόων. Και μάλιστα μια και το αναφέρετε, υπάρχει και πρόβλημα όταν δεν στέλνουν τα δεδομένα τα πρατήρια στην Αθήνα μέσω του συστήματος που έχετε. Θα σας πω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Έγινε διακοπή ίντερνετ σε κάποια περιοχή. Εντάξει. Ναι. Τα βεζινάδικα εκείνης περιοχής που έγινε το, δεν μπορούσαν να στείλουν για τρεις μέρες τα δεδομένα στο πληροφοριακό σας σύστημα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα την ώρα που δεν υπήρχε τρόπος να τα στείλουν. Το γνωρίζω. Με κάποιον τρόπο αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λύσετε και επειδή είμαστε τώρα και στο σύλλογο και είστε και πρόεδρος, αυτά τα ζητήματα λίγο να τα δούμε πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να πληρώσουν τζάμπα και βέρεσε ένα πρόστιμο το οποίο, για το οποίο δεν ευθύνονται. Αυτά τα ζητήματα τα λύνει κυρίως η εταιρεία την οποία έχουμε αναλάβει. Ο καθένας έχει την εταιρεία στην οποία έχει πάρει τα συστήματα για να φεύγουν τα δεδομένα. Και γνωρίζει και ενημερώνουμε και την εταιρεία μας εμείς αυτή ότι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος ή διακοπή ίντερνετ, ούτως ώστε να γνωρίζουν ότι αν χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι στο Υπουργείο από κάποιο πρατήριο που δεν έχουν φύγει τα στοιχεία, το τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Και έτσι λύνεται το θέμα. Μακάρι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Ζήση, πραγματικά καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, υγεία σε όλο τον κόσμο και ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Παρασκευή, Δευτέρα θα τα ξαναπούμε πάντως για να σχολιάσουμε την τιμή εκκίνησης. Θα δούμε την τιμή εκκίνησης και θα δούμε τι θα τα πούμε που κολλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Ζήση. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.